σύνδεση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Μαρκόπουλος, ιδιοκτήτης εταιρείας ασφαλείας, δικτύου και τεχνολογίας. AI. Θα ξεκινήσουμε με AI. Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης που Καλημέρα. Μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς. Καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Να πάρουμε κατά βάση το ότι το AI είναι ένα σύνολο τεχνολογιών το οποίο επιτρέπει σε μια μηχανή έναν υπολογιστή να κάνει πάρα πολύ γρήγορη επεξεργασία σε άπειρα δεδομένα και να δώσει αποτελέσματα υπολογισμού αλλά και προβλέψεις για μοντέλα στατιστικού λάθους. Γιατί τους φοβόμαστε. Γιατί φοβόμαστε το AI. Θα γίνει το Matrix. Θα σηκωθούν οι μηχανές μια ωραία ημέρα και θα είναι τόσο έξυπνες που θα μπορούν να παίρνουν αποφάσεις χωρίς να βάζουμε εμείς το χέρι μας. Αυτό φοβάται ο κόσμος. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε αυτή τη στιγμή και τι είναι και πώς δουλεύει και αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Απαντώντας στην ερώτηση ποιοι είναι οι κίνδυνοι, έχει να κάνει με το αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Το AI χωρίζεται προς το πάνω σε τρεις κατηγορίες. Η μία από αυτή είναι αυτό που λέμε το single task, δηλαδή αυτά που διενεργούν μία εργασία. Μετά από αυτό και ως ενούπο θα δούμε αυτό που ονομάζεται general purpose, δηλαδή γενικής χρήσης, γενικού σκοπού AI. Εκεί θα δούμε αρκετές αλλαγές και εκεί θα δούμε, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή προσπαθεί από τώρα να βάλει κάποιους κανόνες, έτσι ώστε όταν βγουν τα γενικής χρήσης να υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο θα αποφευθούν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Και τρίτη κατηγορία, η οποία θα δούμε αρκετά αργότερα, θέλω να πιστεύω, είναι αυτό που θα είναι το super AI, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ξεπεράσει τον άνθρωπο. Τώρα, η κίνδυνη είναι ως εξής. Σε αυτό το πλαίσιο που βρισκόμαστε τώρα. Το πρώτο έχει να κάνει με το ηθικό. Με το ηθικό. Ηθικό. Δηλαδή, θα πρέπει να μπουν ηθικοί κανόνες. Και αυτό γιατί. Εμείς ζητάμε από έναν επεξεργαστή, εμείς ζητάμε από έναν υπολογιστή, συγγνώμη, ο οποίος έχει πάρα πολλά δεδομένα, δέχεται πάρα πολλά δεδομένα, να μας υπολογίσει κάτι. Και του λέμε, παραδείγματος χάρη, εάν αυτή τη στιγμή εγώ έχω αυτά τα λεφτά ως κράτος και πρέπει να υπολογίσω ότι έχω αυτές τις συντάξεις, ποιο είναι το βιώσιμο μοντέλο. Και θα γυρίσει και να πει ψυχρά ότι δεν θα πρέπει να κάνετε παιδιά, παραδείγματος χάρη, για τόσο διάστημα, για να μειωθεί ο πληθυσμός κατά τόσο. Το οποίο δεν είναι μια σωστή απάντηση που θα έδινε ένας άνθρωπος. Όμως είναι μια μαθηματική απάντηση. Αυτό ήταν σε πρώιμο στάδιο. Τώρα έχει εξελιχθεί κατά πολύ. Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημά μας τώρα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ένα έχει να κάνει με τους ηθικούς κανόνες. Δεν μπορεί να ξέρει ένας υπολογιστής, ένα λογισμικό, εάν πρέπει να σταματήσει, που έχει υποθεί κατά πολύ, έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, στην αυτόματη οδήγηση. Δεν μπορεί, αν θα αποφασίσει ένα μάξι που οδηγάει μόνο του, εάν θα τρακάρει ένα καροτσάκι με ένα παιδί και μια μαμά ή ένα ζευγάρι ηλικιωμένο. Ποιο θα προτιμήσει αν δεν έχει άλλη επιλογή. Αυτό είναι ένα δίλημα. Και τέτοιου είδους διλήμματα είναι αυτή τη στιγμή τα οποία μπαίνουν στο AI. Είναι ένας κίνδυνος. Ο άλλος κίνδυνος έχει να κάνει με το cyber security. Και τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλατφόρμες AI οι οποίες δέχονται δεδομένα, είναι open. Και να κλείσουμε με αυτό γιατί μας πιέζουν. Ωραία. Και δέχονται όλα τα δεδομένα όλων των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Πώς διασφαλίζονται αυτά τα δεδομένα. Και δεν μιλάω δεδομένα που έχουμε απλά ως τώρα μέχρι τώρα στο Google Search, αλλά πολύ περισσότερο προσωπικά, γιατί ρωτάμε και προσωπικές, πολύ προσωπικές ερωτήσεις τις όποιες πλατφόρμες AI. Και ο τρίτος κίνδυνος που υπάρχει και είναι θέμα ασφάλειας είναι πώς θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον αυτά τα δεδομένα και αν θα εμπορευτούν αυτά τα δεδομένα όπως μέχρι τώρα έχουν εμπορευθεί αρκετά και το έχουμε δει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα